Είναι απόλυτα δικαιολογημένη η οργή που προκάλεσε στους συγγενείς των θυμάτων και στους κατοίκους η χθεσινή, τουλάχιστον αναντίστοιχη, για να μην πω ντροπιαστική, με τις ευθύνες που υπάρχουν, απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι. Για άλλη μια φορά διέπρεψε η γνωστή λογική του ανθρώπινου λάθους που εξαντλεί την απόδοση των ευθυνών σε υπηρεσιακούς παράγοντες και μάλιστα με ποινές χάδι, ενώ αφήνει στο απειρόβλητο τους υψηλά ιστάμενους και τους πολιτικά υπεύθυνους για το έγκλημα. Είναι η ίδια ακριβώς λογική που επιστρατεύεται πάντα για να συγκαλυφθούν τα διάφορα κρατικά εγκλήματα σε βάρος του λαού, όπως συμβαίνει και σήμερα με το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτό κάνει ακόμα πιο καθοριστική τη συμβολή του λαϊκού παράγοντα για να μην επιτρέπει την ευόδοση αυτών των προσπαθειών συγκάλυψης και κυρίως να μην επιτρέπει αλλά να βάζει στο στόχαστρο αυτές τις πολιτικές που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούν προτιμότερη, λιγότερο κοστοβόρα την καταστροφή από το να ξοδευτούν χρήματα για την πρόληψη με τις πολιτικολογικές με τις οποίες τελικά επιδιώκεται και η ευθυγράμμιση της δικαιοσύνης. Αυτή τη λογική, τη λογική κόστους ωφέλους, σήμερα η κυβέρνηση εφαρμόζει και στην αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη. Και αυτό βεβαίως δεν έρχεται ως κεραυνός ενεθρία, αλλά ως ένα πράγματι όριμο φρούτο. Προετοιμάστηκε από την περιβόητη έκθεση Πισαρίδη του 20 και τα σχέδια επικραμένου πριν να τεθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα για να ζυγίσει και να περάσει τη δικαιοσύνη από το αντιλαϊκό κόφτη κόστους ωφέλους. Η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος βελτιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρηματιών στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Η ικανότητα για γρήγορη και δίκαιη επίλυση νομικών διαφορών μειώνει τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα, ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις. Η αποδοτική διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων μπορεί επίσης να συμβάλλει στη μείωση του δημοσίου κόστους. Αυτά δεν είναι λόγια στελεχών επιχειρήσεων σε κάποιο οικονομικό φόρουμ, αλλά είναι αποσπάσματα από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ή αυτοαπατών για το ποια πραγματικά είναι η στόχευσή σας για το ρόλο της δικαιοσύνης. Η στήριξη των επιχειρηματικών συμφερόντων και επενδύσεων είναι ο σκοπός των προωθούμενων αλλαγών. Γι' αυτό εξάλλου αποτελεί ένα από τα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, για τα οποία πράσινο φως μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έδωσαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξή τους. Διαφημίζεται ότι θα ελευθερωθούν πόροι με τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις δικαστηρίων. Όμως για αλλού τους προορίζεται αυτούς τους πόρους, όχι για τις λαϊκές ανάγκες. Έχετε δείξει τις προτεραιότητές σας με τη συγκρότηση των ειδικών πολυτελών επενδυτικών τμήματων στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας. Εκεί πράγματι δεν φίδεστε πόρων. Δεν σας ενδιαφέρει γενικά και αόριστα η επιτάχυνση και η ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Πιο φιλική, αποτελεσματική και γρήγορη τη θέλετε μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ταυτόχρονα όμως γίνεται πιο ακριβή, εχθρική και απροσπέλαστη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα που θα αντιμετωπίσουν νέα πρόσθετα βάρη δίπλα σε όσα ήδη έχετε νομοθετήσει. Γι' αυτό και είναι βαθύτατα αντιλαϊκό και ταξικό το νομοσχέδιο και άρρηκτα συνδεδεμένο με μια σειρά κατευθύνσεις που βήμα-βήμα υλοποιούνται, όπως αυτή της ιδιωτικοποίησης της δικαιοσύνης. Δεν είναι τυχαίο ότι παράλληλα τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση η περαιτέρω προώθηση των εξοδικαστικών μεθόδων επίλυσης και της διαμεσολάβησης ή το γεγονός ότι προηγήθηκε τη συγχώνευση των δικαστηρίων η μεταφορά δικαστηριακής ύλης στους δικηγόρους. Και αυτό ως επιτάχυνση το διαταλαλούσατε, είχατε μάλιστα τότε και χρήσιμους αρρωγούς, κρύβοντας την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση που και αυτό είχε για τους πολίτες. Η ανακατανομή των υπάρχοντων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων, δηλαδή η μη πρόσληψη των αναγκαίων, συνδέεται και με την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Γιατί το επόμενο βήμα θα είναι η ανακατανομή της χρέωσης υποθέσεων σε δικαστές σε όλη τη χώρα. Τέτοια δείγματα υπάρχουν ήδη από το κτηματολόγιο.
Ανεξάρτητα με τα τοπικά όρια της κάθε υπόθεσης, με βάση τον ψηφιακό φάκελο, τη δυνατότητα τηλεσυνεδριάσεων κλπ. Αυτά περιγράφει η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Δηλαδή, πάνε περίπατο ακόμα και στοιχειώδεις εγγύησεις, έστω και αυτής της αστικής δικαιοσύνης, για το δικαίωμα σε φυσικό δικαστή που εξασφαλίζει την αμεσότητα του δικαστή που δικάζει διαζώσεις που κρίνει βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών κλπ. Να λοιπόν πως τρώνεται το έδαφος για ακόμα πιο αυτοματοποιημένη έκδοση αποφάσεων με την εισαγωγή σε επόμενο βήμα της τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε Υπουργέ, όσο και αν προσπαθήσατε να φιλοτεχνήσετε ένα κλίμα συνένεσης των διαφόρων φορέων που συμμετείχαν στην επεξεργασία του νομοσχεδίου, φτάνοντας μάλιστα σε προκλητική, αν όχι προσβλητική διαστρέβλωση των λεγόμενων τους, βοά ο κόσμος από τις αντιδράσεις τους και σας διαψεύδει. Είναι κατηγορηματικά αντίθετη η μεγάλη πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών με τον κορμό του νομοσχεδίου. Ήταν απόλυτα ξεκάθαρο το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστών ενάντια στην ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και στην κατάργηση των ειρηνοδικείων. Είναι λαθροχειρία, κύριε Υπουργέ, να παρουσιάζετε ως δήθεν συνένεση τα μετέπειτα δημοψηφίσματα που διενεργήθηκαν, όταν και οι αρχικές, παραπλανητικές βεβαίως δηλώσεις του Υπουργού για δήθεν συζήτηση από μηδενική βάση, ήμασταν εκεί όταν τα λέγατε αυτά τα ωραία στη συνέλευση των δικαστών, μετατράπηκαν λίγο μετά σε τετελεσμένα. Απόσυρση του νομοσχεδίου ήταν το αίτημα της μεγάλης απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, όπως το είχαν διαμηνήσει ομόφωνα και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας τους. Σας διαβάζω τα δικά τους λόγια. Απαιτούμε να μην καταργηθεί, να μην συγχωνευτεί καμία δικαστική υπηρεσία με κριτήριο του κόστους ωφέλους. Από την πρώτη στιγμή, όταν δημοσιεύτηκε το σχετικό πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τοποθετηθήκαμε ενάντια στο νομοσχέδιο αυτό με γνώμονα όχι μόνο τα δικαιώματα των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και τις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας. Αυτά είπαν στην ακρόαση φορέων οι δικαστικοί υπάλληλοι. Όπως αντίθετη είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων, που δεν είναι βέβαια η μια χούφτα δικηγορικές εταιρείες που βεβαίως πανηγυρίζουν για τη διεύρυνση του τζίρου τους, αλλά οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι χαμηλών κυρίως εισοδημάτων και μισθωτοί δικηγόροι που διαβλέπουν την όλο και πιο δύσκολη επιβίωσή τους στον κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Αττικής, όπου δημιουργούνται ουσιαστικά 8 πρωτοδικεία. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να διακτηνιστούν κυριολεκτικά για να ανταποκριθούν. Αντίθετα βέβαια, οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες θα κάνουν λάστιχο, ακόμα περισσότερο λάστιχο, τους μισθωτούς δικηγόρους και τους υπαλλήλους τους για να βγουν πολλαπλά κερδισμένες. Τα υψηλά ποσοστά αντίθεσης των δικηγόρων που καταγράφηκαν στο δημοψήφισμα, κατά τη γνώμη μας αποτυπώνουν αντίθεση και διαθέσεις που ξεπερνάνε κατά πολύ τις βολικές και περιορισμένες ενστάσεις που εκφράζει η ηγεσία της Ολομέλειας. Είναι γνωστή εξάλλου η προσπάθεια για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην Αθήνα, που ήδη έχει συγκεντρώσει πάνω από 1.000 υπογραφές, όπως και μια σειρά δικηγορικοί σύλλογοι που συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για τα ζητήματα αυτά για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Πολύ περισσότερο αντίθετες είναι οι τοπικές κοινωνίες που μας κατέκλυσαν με υπομνήματα, που με το σύνολο των μαζικών φορέων συντόνισαν τη δράση τους ενάντια στο νομοσχέδιο, αντιλαμβανόμενοι πολύ καλά την ταλαιπωρία και το κόστος που θα επομιστούν, όταν μπορεί να χρειάζεται να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα ή και θαλάσσιες αποστάσεις για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Σε μια σειρά περιοχές καταργούνται πλήρως τα ειρηνοδικεία, αλλά και εκεί που διατηρούνται είναι προδιαγεγραμμένη η αύξηση των κάθε είδους τελών και εξόδων στο όνομα της δίθεν αναβάθμισης τους σε περιφερειακά πρωτοδικεία. Δεν μας απαντάτε βέβαια
πώς θα επιτευχθεί η περιβόητη αναβάθμιση, η διεύρυνση της ύλης με τις υπάρχουσες ανεπαρκείς, άθλιες και επικίνδυνες πολλές φορές κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με τους ελάχιστους υπαλλήλους που διαθέτουν σήμερα στην πλειοψηφία τους και στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης. Όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για υπηρεσίες που κυμαίνονται από 0 έως 1 γραμματής, όπως η Θάσος και η Λίμνος, ή 2 στην Καλονή της Λέσβου και αλλού. Αν θέλετε να μιλάμε για πραγματικούς βέβαια αριθμούς και όχι για αυτά τα δημιουργικά μαθηματικά με τα οποία επιχειρήσατε να παρουσιάσετε εξοικονόμηση πόρων, αθροίζοντας και τις κενές οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα κάνατε στην Αθήνα, όπου σε σύνολο 1.200 περίπου οργανικών θέσεων υπηρετούν μόλις 700 υπάλληλοι. Δηλαδή, αυτές είναι κατά 42% κενές. Με αυτούς τους όρους θα γίνει η αναβάθμιση? Αυτό προεξοφλεί ότι εκτός από τους δικαστές, σε μια σειρά υπηρεσίες, στον περιφερόμενο θίασο θα συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι, από τα κεντρικά στα περιφερειακά και πάει λέγοντας. Είναι εξάλλου ήδη πολύ πικρή η πείρα από το πώς λειτουργούν σε μια σειρά περιοχές και μεταβατικές έδρες. Κλείσιμο και συγχώνευση δικαστικών υπηρεσιών σημαίνει μεγαλύτερη ταλαιπωρία, έξοδα και καθυστέρηση για τους πολίτες. Σημαίνει πιο ελαστικές εργασιακές σχέσεις, πιο εντατικές συνθήκες εργασίας για τους ήδη εξουθενωμένους δικαστικούς υπαλλήλους. Σημαίνει ακόμα πιο βασανιστικές συνθήκες δουλειάς για τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων. Γι' αυτό, όσο και αν χρυσώνεται το χάπι, δεν κατευνάζονται οι δικαιολογημένες αντιδράσεις για την υποβάθμιση μιας σειράς πρωτοδικείων που τα βαφτίζεται παράλληλες έδρες χωρίς οργανικές θέσεις δικαστών. Πρωτοδικεία δηλαδή χωρίς πρωτοδίκης και εισαγγελής. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι προλιαίνεται το έδαφος για τη σε δεύτερο χρόνο βεβαίως κατάργησή τους. Το γεγονός ότι υπό το βάρος των μεγάλων αντιδράσεων αναγκαστήκατε σε μερική αναδίπλωση δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό, αφού είναι γνωστή και δοκιμασμένη τακτική η σταδιακή νομοθέτηση με το γνωστό ξύλωμα του πουλόβερ. Έτσι έγινε εξάλλου και κατά το παρελθόν, με μια σειρά συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων και για τα οποία βέβαια όσα τότε διασώθηκαν, όπως για παράδειγμα το ειρηνοδικείο της Αταλάντης, δεν γλίτωσε τώρα το μεγαλύτερο κόφτη. Σε συνέχεια βεβαίως του πιο καθοριστικού πλήγματος που οδηγεί συνολικά σε μαρασμό την ευρύτερη περιοχή, που είναι αυτό το εγκληματικό κλείσιμο της Λάρκο. Σε δεύτερο χρόνο δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα επανέλθετε να εφαρμόσετε τα ίδια κριτήρια κόστους ωφέλους, αποδοτικότητας κλπ. Σαν να μιλάμε για επιχειρήσεις και για τα εφετία. Ήταν εξάλλου ιδιαίτερα αποκαλυπτική και τοποθέτηση της συζήτριά σας που ανέφερε ότι έχουμε πολλά εφετία στη χώρα. Σας πρόδωσε η αρχικά κραυγαλαία σας πρόθεση να αφήσετε όλα αυτά τα δικαστήρια, όπως και τα περιφερειακά, χωρίς καν οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, για να μιλάμε για πραγματικά δικαστήρια φαντάσματα. Πώς θα λειτουργεί το πρωτοδικείο της Θήβας με 2 φυλακές στην αρμοδιότητά του, χωρίς μόνιμους, με καθημερινή παρουσία δικαστές και εισαγγελείς? Πώς θα λύνονται, κύριε Υπουργέ, τέτοια ζητήματα στην νησιωτική χώρα? Η μη δημιουργία, για παράδειγμα, ειδικού προανακριτικού τμήματος στη Λίμνο θα σημαίνει μετακίνηση με θαλάσσιο ταξίδι 4 έως 6 ωρών στη Μυτιλίνη, με δρομολόγια 2 φορές τη βδομάδα, καιρού επιτρέποντος βέβαια, για τη διενέργεια προανάκριση προκαταρκτικής εξέτασης που μέχρι τώρα διενεργείται εκεί. Θα περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, στις μεταβατικές έδρες και η πολυμελή σύνθεση που σήμερα υπάρχει σε αυτά τα νησιά, ή θα καταλαμβάνονται και αυτά από τη γενική πρόβλεψη μόνο για αρμοδιότητες? Θα υπάρχουν. Ως κόμμα εναντιωνόμαστε συνολικά στις απαράδεκτες συγχωνεύσεις και καταργήσεις δικαστηρίων που θα ορθώσουν ακόμα ένα εμπόδιο για τα λαϊκά στρώματα στην ήδη πανάκριβη δικαιοσύνη. Ζητάμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο
που μεταξύ άλλων δημιούργησε και άγονες αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς μεταξύ των διαφόρων περιοχών που ερίζουν για την έδρα των πρωτοδικείων ή και των ειρηνοδικείων, τις οποίες μάλιστα εσείς διωγγώσατε με την επιλεκτική και αντιφατική επίκληση δίθεν αντικειμενικών κριτηρίων, όπως στην περίπτωση της Θήβας και του Μεσολογγίου, που είναι και οι πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις. Καμία άλλη λύση δεν μπορεί να γίνει δεκτή από τη διατήρηση και αναβάθμιση σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή με πλήρεις και ουσιαστικές αρμοδιότητες όλων των δικαστηρίων. Κύριε Υπουργή, πραγματικός εξυγχρονισμός και αναβάθμιση της δικαιοσύνης θα ήταν να ιδρύεται σήμερα ειδικά δικαστήρια για εντοπισμένες κοινωνικές ανάγκες που χρήζουν πολλές φορές ιδιαίτερης μέρημνας, όπως τα οικογενειακά δικαστήρια, τη στιγμή που τα αποκρουστικά φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Ειδικά δικαστήρια για τα εργατικά εγκλήματα και τους διάφορους επαγγελματικούς κινδύνους, όταν κάθε μέρα σκοτώνεται και ένας εργαζόμενος που πάει για το μεροκάμα του και δεν γυρνάει στο σπίτι του. Αυτές είναι οι ανάγκες για συγκρότηση δικαστηρίων. Αναβάθμιση δικαιοσύνης θα ήταν η άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων σε δικαστικούς υπαλλήλους με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και σύγχρονο μισθολόγιο που να ανταποκρίνεται στο σημερινό αυξημένο κόστος ζωής και στη συνθετότητα των καθηκόντων τους. Με την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, που το έχετε ξεχάσει για όλο το δημόσιο, με έγκαιρη και στο ακέραιο πληρωμή της υπεροριακής τους απασχόλησης. Ως μια ελάχιστη ανακούφιση, αναγνωρίζοντας αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες της δουλειάς τους, ζητάμε με την τροπολογία που χθες καταθέσαμε να επανέλθει για τους δικαστικούς υπαλλήλους η πάγια μηνιαία αποζημίωση, το γνωστό επίδομα ειδικών συνθήκων, όπως επανήλθε και για τους δικαστές, είναι το ελάχιστο που τόσα χρόνια οφείλεται να κάνετε. Καταργήθηκε το 2011 από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, όπου με το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο κατακρεουργήθηκε τότε όχι μόνο ο μισθός βέβαια, αλλά και όλα τα επιδόματα, γενικά και κλαδικά, και λίγο μετά πήραν σειρά και τα δώρα των εορτών. Περικοπές που στο ακέραιο διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφαιρώντας μάλιστα από τη μισθολογική τους εξέλιξη και τη διετία 2016-2017. Τώρα βεβαίως, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ξαναβαφτισμένοι, μιας και είναι και της μόδας τα θαύματα στις κολυμπήθρες, θυμήθηκαν την επαναφορά του επιδόματος ειδικών συνθήκων. Βάζει μάλιστα στην αιτιολογική της τροπολογίας του ο ΣΥΡΙΖΑ και τη φράση «τώρα που οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέπουν» για να αποποιηθεί και να ξεπληθεί από την αμαρτία του. Με την τροπολογία μας ζητάμε επιπλέον και την αναδρομική καταβολή των αποδοχών των νεοδιόριστων της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς και κάθε επόμενης από το χρόνο της αποφύτισής τους, από όπου πρέπει να υπολογίζεται και η μισθολογική και η βαθμολογική τους εξέλιξη και όχι από το χρόνο της καθυστερημένης και με υπετιότητα του Υπουργείου τοποθέτησής τους στις υπηρεσίες. Είναι πρόκληση όταν ενώ δεν τους κατοχυρώνεται αυτή την αναδρομικότητα στις αποδοχές τους, προβλέπεται στο νομοσχέδιο αναδρομικά την τιμωρία τους, με την επιστροφή των απολαβών που έλαβαν κατά την εκπαίδευση σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ή της διετούς υποχρεωτικής περίοδου. Παραβλέπεται όμως, κύριε Υπουργή, ότι όσοι οδηγούνται σε παραίτηση ουσιαστικά εξαναγκάζονται σε αυτό λόγω των άθλιων συνθήκων εργασίας και δεν είναι επιλογή τους. Αναβάθμιση της δικαιοσύνης είναι η έγκαιρη και πλήρης εξόφληση όλων των παραγόντων της δίκης που απασχολεί το κράτος και όχι οι εξευτελιστικές πολύχρονες καθυστερήσεις είτε στους δικηγόρους της νομικής βοήθειας είτε στους δικαστικούς διερμηνείς που μόνο στο πρωτοδικείο της Αθήνας έχουν φτάσει να συσσωρευθούν οφειλόμενα δεδουλευμένα της τάξης των 180.000 ευρώ. Με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις να είναι εξευτελιστικές σε σχέση με την απαιτητικότητα και κρισιμότητα του έργου τους. Όλα αυτά δεν χωράνε στον αντιλαϊκό κόφτη κόστους ωφέλους,
σε αυτόν τον πραγματικό καθρέφτη του δίθεν κράτους δικαίου της ευαίσθητης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι αυτός που καθορίζει τις διαχρονικές αντιδραστικές πολιτικές που εφαρμόζουν οι αστικές κυβερνήσεις και στον τομέα της δικαιοσύνης. Αποκαλυπτικό αυτών των υποκριτικών ευαισθησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και το άρθρο 36 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, όπου καταργείται και ως δυνητικός πια λόγος της μη εκτέλεσης του εντάλματος, είχε ήδη από το 2022 καταργηθεί ως υποχρεωτικός, το να έχει εκδοθεί αυτό προς το σκοπό της δίωξης ή τιμωρίας προσώπου λόγω του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνοτικής καταγωγής, της ηθαγένειας, της γλώσσας, των πολιτικών φρονημάτων, του γενετήσου προσανατολισμού ή της δράσης του υπέρ της ελευθερίας. Είναι αντιδραστική και επικίνδυνη αυτή η διάταξη. Όπως βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε άλλο παρά είναι αυτό που παρουσιάζουν τα άλλα κόμματα, δηλαδή ένας ουδέτερος και αδιάφθορος θεσμός απονομής της δικαιοσύνης, υπηρετεί και αυτό στις δικές τους σκοπιμότητες που απορρέουν από την προώθηση της ευρωενωσιακής πολιτικής, που βεβαίως και σε ό,τι αφορά το έγκλημα των τεμπών σχετίζεται με την πολιτική που θυσίασε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας στο βωμό των επιλέξιμων δαπανών. Βεβαίως, το ράβε ξύλωνε τις αρμοδιότητες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας εξυπηρετεί και αυτό τις δικές της σκοπιμότητες. Ζητώμε λοιπόν να αποσυρθεί ο απαράδεκτος αντιδραστικός νέος δικαστικός χάρτης που πλήττει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς δικηγόρους, τους δικαστικούς υπαλλήλους, και ενώνουμε μαζί τους τη φωνή μας στην οργάνωση της αγωνιστικής τους αντεπίθεσης, με την οποία μόνο ανατρέπονται οι αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές. Θα καταθέσουμε επίσης αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και άρθρων του νομοσχεδίου.